Δυστυχώς όμως τώρα πρέπει να ξαναβρούν το προσωπικό όλη αυτή η υποδομή. Και δεν είναι απλά το ξαναβρίσκουμε προσωπικό. Νομίζω ότι η γραμματέας είναι ένα σημαντικό κομμάτι του οποιοδήποτε θέλει να κάνει έργο και δουλειά. Και είναι δύσκολο ο καθένας να μπορέσει να μάθει να δουλεύει με τον δικό σας τρόπο για να είναι αποτελεσματικός. Υπάρχει το ενδιαφέρον του περιφερειάρχη. Στο γραφειοκρατικό κομμάτι. Πρέπει να πω ότι υπάρχει το τεράστιο ενδιαφέρον του περιφερειάρχη στον τομέα και του τουρισμού και του πολιτισμού. Mm-hmm. Πολλές φορές με δικές του παρεμβάσεις μας κατευθύνει και ζητάει και ο ίδιος κάποια πράγματα, που σημαίνει ότι είναι κοινωνός όλων αυτών, ασχολείται, τον ενδιαφέρει. Και μάλιστα αυτό που εκπλήσει ευχάριστα είναι ότι όλα αυτά αφορούν ποιοτικές δράσεις και εκδηλώσεις. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στις δράσεις που κάνετε, γιατί για τις εκδηλώσεις είναι νωρίς να ρωτήσω πού θα πραγματοποιηθούν και πού όχι. Δεδομένου ότι την επόμενη μέρα θα σας πάρουν τηλέφωνο από τα διάφορες περιοχές, από τα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα, για να σας ρωτήσουν γιατί ξεχάσετε να παραλείψετε τη δικιά μας περιοχή, αν θα γίνουν ή όχι δράσεις. Πάμε στο κομμάτι όσων έχετε κάνει ως προεργασία εσείς, προκειμένου να προσελκύσετε ξένους τουρίστες. Και να ρωτήσω, και θα είστε ειλικρινείς απέναντί μου. Στοχεύουμε σε τουρισμό, σε ποιες περιοχές και από πού να προέρχεται ο τουρισμός αυτός. Μια πολύ καλή ερώτηση και πιστεύω ότι μπορεί να απαντηθεί μόνο με στοιχεία. Θα μάθουμε. Καταρχήν, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τους φορείς του τουριστικού προϊόντος και της Δράμας και της Καβάλας και της Θάσου αλλά και της Θράκης, πλην ελαχής των εξαιρέσεων, όλοι συμφώνησαν ότι υπάρχει φέτος μια αισιοδοξία, το δείχνουν τα πρώτα στοιχεία και φυσικά αυτό το έλεγα πριν από ένα μήνα, πλέον έχει περάσει και ένας μήνας, καταλαβαίνετε ότι έχουμε καλύτερη εικόνα. Όλοι λένε ότι ίσως, ας βάλω και το ίσως, το 2013 θα είναι το καλύτερο έτος τουριστικά σε ό,τι αφορά τις αφίξεις στην χώρα μας. Mm-hmm. Εύχομαι να μην διαψευστεί κανείς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το συμπέρασμα αυτό πού προέρχεται? Προέρχεται από τα συμβόλαια, όχι, από τα συμβόλαια που κλείνονται, mm-hmm. από το ενδιαφέρον που υπάρχει σε άλλες χώρες να έρθουν στη χώρα μας, γιατί πλέον, να μην κρυβόμαστε, ναι μεν διαφωνούμε μεταξύ μας ότι έχουν πάρει ένα δρόμο που στο τέλος θα μας κάνει να χαμογελάσουμε, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα πολιτική. Δεν αντιλέγει κανείς ότι υπάρχει μια σταθερή πολιτική κατάσταση. Αυτό εξαίρει. Η πολιτική κατάσταση είναι σταθερή. Η αβεβαιότητα υπάρχει όμως και ότι είναι ένα ρευστό κλίμα. Το θέμα όμως είναι οι ξένοι. Δεν μπορεί κανείς να μην το γνωρίζει. Αυτό βλέπουν. Αυτό βλέπουν λοιπόν ότι σταμάτησαν αυτές οι διαμαρτυρίες, σταμάτησαν οι μεγάλες απεργίες, σταμάτησαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα επεισόδια. Πρέπει να ξέρετε ότι το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά αυτό, την αρνητική διαφήμιση της χώρας μας. Μάλιστα, παραβρέθηκα σε μια συνάντηση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και είπε ο κύριος Ανδριάδης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ότι αυτό το οποίο έγινε στη χώρα μας, η αρνητική διαφήμιση που έκαναν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, αν την πληρώναμε, θα μας κόστιζε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή πόσο αρνητικό, δηλαδή, λέει πόσο πολύ ασχολήθηκε όλη η Φίλιος με την κατάσταση στη χώρα μας, αλλά από την αρνητική της πλευρά. Αλλά και αρνητική διαφήμιση θεωρείται διαφήμιση, θα σας πω εγώ. Κύριε Γερομάρκο, αν βάλουμε την περιφέρειά μας σε άξονες με βάση την εποχή, το χειμώνα, το φθινόπωρο, mm-hmm. την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα ήθελα να μου δώσετε καρέ-καρέ πού δίνουμε έμφαση mm-hmm. και τι είδους τουρισμό περιμένουμε. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα ακόμα στην περιοχή μας είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Κάτι το οποίο όμως θεωρείται πλέον πεπαλαιωμένο και ξεπερασμένο. Όχι ότι δεν φέρνει έσοδα, όχι ότι δεν ασχολούμαστε και δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και ότι δίνει ένα είδος ανάπτυξης, αλλά όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό το δεδομένο, προσπαθούμε να έχουμε ένα τουρισμό, να μην πω το δεκάμηνο, είναι ακόμη πολύ υπερβολικό, αλλά ένα τουρισμό που θα διαρκεί περισσότερους μήνες στην περιοχή μας. Εντάξει, να μην ξεγελιόμαστε. Όσον αφορά το κομμάτι ήλιος και θάλασσα, ναι. σίγουρα δίνουμε έμφαση μεγαλύτερη ναι. στο νησί με την απίστευτη βλάστηση που είναι η Θάσος. Αλλά φαντάζομαι και τα παράλια ναι, κάποιων νομών. Όπου και αν πήγαμε, μπορεί να σας διαβεβαιώσουν και οι προηγούμενοι και ενώ την Νομαρχική Αυτοδιοίκηση, όπου και αν πήγαμε, το ισχυρό όνομα, ο προορισμός που όλοι γνωρίζουν είναι η Θάσος. Μετά η Σαμοθράκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.
Οι άλλες περιοχές, και μιλάμε ότι αυτές οι περιοχές που ανέφερα, η Πυρωτική Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, όχι και τόσο πολύ. Το μεγάλο όνομα είναι η Θάσος και η Σαμοθράκη. Εδώ τώρα είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όλοι οι τόποι δεν μπορούν να γίνουν προορισμοί. Κάποιος νομίζει ότι εντάξει, μπορεί να κάνει μια προβολή σε μια χώρα, να προβάλλει την περιοχή του και με τον καλύτερο τρόπο, δεν λέω. Δεν θα γίνει. Δεν είναι σίγουρο και αν δεν έχεις ισχυρά πλεονεκτήματα, δεν θα γίνει ποτέ. Η Θάσος έχει ισχυρά πλεονεκτήματα για να παραμείνει έχει, πρώτη βεβαίως. Στο κομμάτι της περιφερειάς. Δεν είναι σε αυτόν τον κοσμοπολίτικο τουρισμό του πρώτου επίπεδου, αλλά είναι νομίζω ότι όπως είναι σε κάποια τουρισμό, νησιά του Αιγαίου. Βεβαίως. Είναι η Θάσος σε ένα επίπεδο με πολλά νησιά του Αιγαίου, αλλά η Θάσος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να δεχθεί και κόσμο ο οποίος μπορεί να κάνει φθηνές διακοπές. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το μαγευτικό τοπίο, αυτός ο συνδυασμός του βουνού με τη θάλασσα, το ίδιο και η Σαμοθράκη, με την έννοια ότι η Θάσος είναι πιο κοσμοπολίτικη, ενώ η Σαμοθράκη είναι πιο εναλλακτική. Mm-hmm. Τώρα, δεν μένουμε όμως εκεί. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στη Θάσο πριν πάμε στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί δεδομένου ότι και εγώ έχω ταξιδέψει αρκετά, ιδίως λόγω της δουλειάς, και εγώ συμμετέχει με την παλιά περιφέρεια σε κάποιες από τις εκθέσεις στο Μιλάνο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι περισσότερες που είχα επισκεφτεί. Είδα και την αντιμετώπιση ότι ήταν ένα περίπτερο ξεχωριστό από όλα τα υπόλοιπα. Επί της ουσίας όμως όλο το φως το λάμβαναν τα νησιά όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και κάποια άλλα που είναι πιο διαδεδομένα από την τηλεόραση, η ελληνική και εμεί. Ίσως όντως παίζει και το επίπεδο των ανθρώπων που επισκέπτεται το νησί και μιλώ κατά βάση για την showbiz των ξένων χωρών. Θα ήθελα να μου πείτε από πλευράς της Θάσου, η οποία φημίζεται για τον ήλιο, τη θάλασσα, το φρέσκο καλοψάρι και την υπέροχη βλάστηση και προτείνεται κατά βάση ως θερινές διακοπές για μια οικογένεια. Όχι μόνο. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν τα κτηριακά συγκροτήματα, τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Υπάρχουν οι παροχές ως προς αυτόν που θα έρθει και δεν θα είναι μόνο με την οικογένεια και το παιδί του και θα θέλει να βγει έξω το βράδυ και να κυκλοφορήσει άφοβα στους δρόμους όσο μπορεί φυσικά. Γιατί όλα λίγο πολύ τα νησιά δεν έχουν καλό δρόμο και καλό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέγουμε ανάλογα με τις υποδομές που έχουμε, ανάλογα με τι μπορούμε να προσφέρουμε στους τουρίστες και τις αγορές που πάμε και κάνουμε προβολή. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο να πας να κάνεις τουριστική προβολή εκεί που πάει η Ρόδος, η Μύκονος, η Κρήτη, η Σαντορίνη. Αυτές είναι άλλες περιοχές. Απευθύνονται σε άλλες αγορές. Άρα εσείς απευθύνεστε προφανώς προς τα Βαλκάνια. Βεβαίως. Το καταλάβαμε λίγο αργά τα τελευταία χρόνια. Γιατί αν πάρετε τα στοιχεία στατιστικά, δεν το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς, του τουρισμού, ότι τα τελευταία χρόνια μας έχουν σώσει οι Βαλκάνοι και σιγά σιγά και οι Τούρκοι. Mm-hmm. Που έχουμε δίπλα μας στην Κωνσταντινούπολη μια τεράστια αγορά 17 εκατομμυρίων. Φυσικά δεν απευθύνεσαι σε όλους. Ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη γείτονα χώρα που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό επίπεδο των κατοίκων της. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Εμείς απευθυνόμαστε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Τα Βαλκάνια λοιπόν, γι' αυτό και η παρουσία μας είναι έντονη και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στη Σερβία. Τελευταία, βλέπετε ότι έχουμε προσέλευση τουριστών και από τη Ρωσία. Όπως με διαβεβαιώνουν οι πράκτορες, φέτος οι Ρώσοι θα διπλασιαστούν στη Θάσο. Να φανταστείτε ότι ήμουν Αλεξανδρούπολη. Όχι μόνο απλά ταξιδεύουν, σιγά σιγά αποκτούν και διάφορα οικόπεδα. Βεβαίως. Και χτίζουν τις όμορφες βίλες τους. Να φανταστείτε ότι η Aegean καθιερώνει δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα από Αιγαία Πετρούπολη σε Αλεξανδρούπολη και από Μόσχα σε Αλεξανδρούπολη. Τώρα θα μου πει κάποιο γιατί Αλεξανδρούπολη και όχι Καβάλα. Παρ' όλα αυτά, η Aegean συνεργάζεται με την Ολυμπιακή. Έχουν χωρίσει τα αεροδρόμια. Η Ολυμπιακή εξυπηρετεί την Καβάλα. Η Aegean έχει και Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη. Αλλά λόγω της Εγνατίας οδού, που λέμε για τις υποδομές, θεωρούν αστεία την απόσταση, ειδικά για Ρώσους, των 130 χιλιόμετρων. Είναι δηλαδή στην ουσία μία ώρα και αν πας με λεωφορείο, μία ώρα και κάτι. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ευχάριστο ότι ενώ οι πτήσεις αυτές ξεκινούν από τον Μάιο, τέλος Μαΐου, από την Αιγαία Πετρούπολη και την Μόσχα προς την Αλεξανδρούπολη, σε συναντήσεις που έχω εκεί με τους ανθρώπους του τουρισμού, με διαβεβαιώνουν ότι σχεδόν οι μισοί που έρχονται εκεί κατευθύνονται στην περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, κυρίως της Θάσου. Μάλιστα.
Στην Θάσο, να μείνουμε στη Θάσο για να έρθω στην υπόλοιπη χώρα, στην υπόλοιπη περιφέρειά μας. Ναι. Στην Θάσο υπάρχουν υποδομές. Τι γίνεται με τη μαρίνα των σκαφών, τι γίνονται με τα έργα εκεί. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, καλά όλα όσα φαίνονται και μπράβο σας για την τουριστική προβολή. Επί της ουσίας όμως, μέχρι πρώτη ως γνωρίζαμε και όταν κάποιος συμμετείχε στις εκθέσεις, τι παιχνίδια παίζονταν και με τους ξενοδόχους και όλα αυτά εδώ, τα οποία δεν είναι της παρούσης. Το αποτέλεσμα μας νοιάζει. Mm-hmm. Θα έρθουν. Θα πρέπει να μείνουν ικανοποιημένοι. Ο λαός της Θάσου, οι πολίτες είναι φιλόξενοι. Υπάρχουν τα μαγαζιά, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες υποδομές και κατά πόσο στο ΕΣΠΑ μπορούν να ενταχθούν. Καταρχήν, τουριστική συνείδηση και τουριστική εκπαίδευση. Δεν υπάρχει. Είναι τα πρώτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι. Mm-hmm. Ξέρετε τι ρόλο παίζει αυτό. Ξέρετε ότι ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας που έχει συνείδηση τουριστική, λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από κάποιον και δυστυχώς το παραδέχονται και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ότι κάποιες φορές, ειδικά στο παρελθόν, είχαν ενεργήσει έτσι. Έχει αλλάξει αυτό. Γιατί πλέον ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, είναι ανελέητος. Η Θάσος λοιπόν έχει υποδομές. Γι' αυτό έρχεται και ο κόσμος, εκτός από τις φυσικές ομορφιές. Θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερες. Δηλαδή τώρα είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί σε ένα τόσο τουριστικό νησί. Ξεκίνησε η περιφέρεια συνεργασία με τον Δήμο της Θάσου να υλοποιεί τέτοια προγράμματα που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία των λιμάτων. Επίσης, αυτό που είπατε, μαρίνες. Υπάρχει αυτή του λιμένα, έχει τις ατέλειές της. Ξεκίνησε, θα ξεκινήσει πάντως και η κατασκευή της της μαρίνας, ελαστικό καταφύγιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι μαρίνα μπορούμε να το πούμε, στα λιμενάρια της Θάσου μετά από πάρα πολύ καιρό. Και επειδή εγώ, ξέρετε, μου αρέσει να είμαι δίκαιος. Ήταν ένα έργο που είχε προετοιμαστεί από την νομαρχική αυτοδιοίκηση, υπήρξαν οι μελέτες, αλλά χρειάστηκε μετά πολλή προσπάθεια από όλους για να ενταχθεί το έργο, να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει. Έχουμε αργήσει. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά όμως η προσπάθεια γίνεται. Είμαστε και στην περίοδο της κρίσης. Και ευτυχώς που υπάρχει και το ΕΣΠΑ. Σας είπα προηγουμένως τι χρήματα εισπράξαμε αν θέλαμε να κάνουμε έργα από ιδίους πόρους. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχει και το ΕΣΠΑ. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια άλλα προγράμματα, χρηματοδοτικά πρωτόκολλα που βοηθούν να ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν κάποια έργα. Ναι, μεν έχουμε αργήσει. Ναι, μεν η Θάσος θα μπορούσε και γενικότερα η Καβάλα και η περιοχή, αλλά και η περιφέρεια να έχει καλύτερες υποδομές. Μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολύ καλές υποδομές σε επίπεδο συνεδριακού τουρισμού. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπερέχει από όλες τις περιοχές της περιφέρειας. Και αυτό που λέμε ότι θα πρέπει στοχευμένα τα επόμενα βήματα να είναι οι υποδομές που θα γίνονται, να γίνονται εκεί που πρέπει. Το δεν κάθε ένα με βάση αυτό που μπορεί ουσιαστικά έτσι να μαζέψει και πού να προσεγγίσει κόσμο. Πού θα υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Άρα από πάνω. Δηλαδή, ναι, προσέξτε τώρα. Θρησκευτικός τουρισμός. Ένα-ένα. Πήγαμε, είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Δίνουμε έμφαση στο κομμάτι των συνεδρίων. Βεβαίως. Συνεδριακός τουρισμός. Mm-hmm. Εκεί ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης ανέλαβε μια άλλη πρωτοβουλία. Μέσω του προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, με το πρόγραμμα Correct, τι έκανε. Έκανε σε συνεργασία με Μητροπόλεις της Νότιας Βουλγαρίας αλλά και άλλες Μητροπόλεις στην περιφέρειά μας και εκτός περιφέρειας. Συνεργάστηκαν και έκαναν ένα σπουδαίο έργο. Έκαναν καταγραφή των μνημείων. Mm-hmm. Κινητών και ακινήτων, ο κάθε Μητροπολίτης στην κάθε του Μητρόπολη. Mm-hmm. Ξέρετε ότι είμαστε ομόδοξοι λαοί με τις μεγάλες μας αγορές και με τους Σέρβους και με τους Βούλγαρους και με τους Ρουμάνους. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρουμάνοι 90% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βέβαια υπάρχουν και οι Καθολικοί, υπάρχουν και οι διαμαρτυρόμενοι και κάποια άλλα δόγματα, αλλά είναι, μην ξεχνάμε τους Ρώσους. Και εμείς τώρα λοιπόν τι κάνουμε, με προτροπή του